Σίγουρα οι νέες ισορροπίες στο Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα είναι καταλυτικές για την τροπολογία για τα F-16. Ο Σκάι, η Μαρία Τσιλινίκου, ζητήσαμε τη γνώμη δύο εκπροσώπων του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του Έντι Ζεμενίδη και του Μάικ Μάνατος. Και οι δύο, όπως θα δούμε, συμφωνούν ότι όλα είναι ανοιχτά και πως ο ρόλος του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες θα είναι σίγουρα καταλυτικός. Menendez's amendment, which prevents Ankara's acquisition of F-16, was left out of the US Senate. Within the term, it was stated that these fighters would not be used from Turkey for overfights over Greek islands. What does this decision mean? Well, certainly this decision is not a change in policy by the United States Congress with regard to the F-16s to Turkey. It's a procedural issue. That type of a vote was not allowed to happen in the United States Senate because all senators are back out of Washington, back in their states, campaigning for the elections next month. We will fight very hard to make sure it does include this amendment with regard to the F-16s. Και μετά από τις εκλογές, μια ομάδα γερουσιαστών και μια ομάδα βουλευτών θα μπουν σε συνομιλίες αυτό το Δεκέμβρη να αποφασίσουν τη τελική φορμή του προϋπολογισμού. Σχεδόν όλες οι τροπολογίες που κατέβασε, που πέρασαν από τη Βουλή, δεν είναι μέσα σε αυτό το πακέτο της γερουσίας, που πάει να πει οι τροπολογίες θα συζητηθούν μεταξύ Βουλής και γερουσίας. Στο τραπέζι παραμένει η τροπολογία του βουλευτή Κρις Πάπας στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την απαγόρευση πώληση F-16 στην Τουρκία. Ακριβώς, και είναι η ίδια τροπολογία που είχε κατεβάσει ο γερουσιαστής Μενέντες. Βγαίνουν, υποτίθεται, δημοσιογράφοι και λένε θα πουλήσει η Αμερική τα F-16. Ακόμα δεν έχουμε ειδοποίηση από τη κυβέρνηση προς το Κογκρέσο ότι τέτοια πώληση θα γίνει. Ποιες είναι οι πιθανότητες να περάσουν οι τροπολογίες? 50-50 τουλάχιστον, γιατί πέρασε από τη Βουλή. Ξέρουμε, πρέπει να δούμε και ποιοι θα είναι συνομάδα γερουσιαστών και ποιοι θα είναι συνομάδα βουλευτών. Εμείς θα δώσουμε μεγάλο αγώνα με όλο το φιλελληνικό λάπι και με τους βουλευτές και τους γερουσιαστές που μας έχουν υποστηρίξει σε αυτό. We believe strongly that because of the concern of what Turkey would do with these F-16s, such restrictions are absolutely essential. But the important thing here is this is just one method to stop the F-16s to getting to Turkey. So even if this amendment does not end up in the legislation, there are other ways to go about it. Which do you believe will be the next moves of Senator Robert Menendez? Well, here's where we're truly blessed. Senator Menendez is one of the best we've ever had. He is constantly finding ways to protect Greece and Cyprus from Turkey. And stopping these F-16s is one of them. And confident that there are 10 other ways Senator Menendez sees to try to stop these sales. We're here to help him in any way he can. Ο Menendez κρατάει το βέτο του. Φυσικά θα βάλει πίεση όταν γίνονται συνομιλίες μεταξύ Βουλής και Γερουσίας. Αλλά και οι βουλευτές μας, να θυμηθούμε ότι ήταν 51 βουλευτές που αρχίσαν αυτή τη διαδικασία στη Βουλή. Εκτιμάται ότι ο διαμεσολαβητικός ρόλος που έχει αναλάβει η Τουρκία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία επηρεάζει τις ΗΠΑ σε σχέση με τις αποφάσεις για τα F-16? Όχι και τόσο πολύ. Εγώ πιστεύω η Αμερική, η κυβέρνηση και το Πεντάγωνο θέλει να κρατήσει μια πόρτα ανοιχτή και αν αλλάξει η Τουρκία πολιτική να ξαναβρούνε κάποιο, μπορεί να μην επανέλθουν στις σχέσεις που είχαν μια φορά και ένα καιρό, αλλά να έχουν καλύτερες σχέσεις.